Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Μένετε το πύρινο μέτωπο σε Πευκοδάσο στην Ηλία, στην περιοχή Φρίξα, όπου επιχειρούν για την κατάσβεσή του 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 14 άτομα πεζοπορό τμήμα. Καλύτερη είναι η εικόνα από το μέτωπο στην Ανδρίτσενα και στο Κακοτάρι. Μιλώντας στον Sky, ο δήμαρχος Ανδρίτσενας Κρεστενών, Διονύσης Μπαλιούκος, ανέφερε ότι η πυρκαγιά έχει εξαπλωθεί επικίνδυνα και ο αέρας αλλάζει φορά διαρκώς, κάτι που δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Δεν φεύγουμε από τη Συρία αν δεν πετύχουμε όλους τους στόχους μας, δήλωσε η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ Νίκη Χέιλι, απειλώντας παράλληλα τον Μπασάρ αλ-Άσαντ με νέες επώδυνες επιθέσεις αν συνεχίσει τις επιθετικές του ενέργειες. Τόνισε ότι η Ουάσιγκτον θα αποσύρει τις στρατιωτικές δυνάμεις της από την Συρία μόλις επιτευχθούν οι στόχοι της, όπως η διασφάλιση ότι δεν χρησιμοποιούνται χημικά όπλα κατά οποιονδήποτε τρόπο που θέτει σε κίνδυνο τα αμερικανικά συμφέροντα. Σε ξεκάθαρη αμφισβήτηση των ετοιμάτων της Ελλάδας για αναθεώρηση του Συντάγματος των Σκοπίων και για ονομασία έργα όμνες, δηλαδή έναντι όλων, προέβη ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ. Ο κύριος Ζάεφ τόνισε πως η νέα ονομασία θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο εξωτερικό, χωρίς να υπάρχει τροποποίηση του Συντάγματος, όπου και αναγράφεται το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας. Υποστήριξε πως η διατήρηση του σημερινού ονόματος για εσωτερική χρήση δεν επηρεάζει την Ελλάδα, επιχείρημα που έχει επανειλημμένα απορρίψει η ελληνική πλευρά. Εξακολουθεί να αποφεύγει τις διευκρινήσεις για τη στάση την οποία σκοπεύει να τηρήσει η γερμανική κυβέρνηση στο ζήτημα του ελληνικού χρέους ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σόλτς. Μιλώντας, η γερμανική εφημερίδα επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις του Υπουργείου του, πως ως το καλοκαίρι αναμένεται το τελικό πόρισμα των θεσμών για την υλοποίηση των προαπαιτούμενων του τρέχοντος ελληνικού προγράμματος, όπως και η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του χρέους. Χωρίς τέλος τα περιστατικά βασανισμού και θανάτωσης αδέσποτων ζώων. Θύματα εγκληματία που σκόρπισε το θάνατο με φόλες έπεσαν δεκάδες αδέσποτα σκυλιά και γάτες στο χωριό Μυρτιά Ηρακλείου. Το περιστατικό αντιλήφθηκε περαστικός από το χωριό, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία και κατήγγειλε το γεγονός μέσω της ιστοσελίδας της φιλοζωικής ομάδας Σύριος, ζητώντας βοήθεια για όσα ζώα είχαν ακόμη ίχνη ζωής. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο δράστης έχει επικηρυχθεί από ιδιώτη με 1.000 ευρώ. Στην αθλητική σας ενημέρωση με γκολ του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου, η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Πλατανιά και παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League. Πολύ σημαντική νίκη πέτυχε νωρίτερα χθες ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε με 1-0 του Ατρόμητου στο Απόστολος Νικολαίδης. Προβάδισμα για την κατάκτηση της πέμπτης θέσης απέκτησε η Ξάνθη μετά την νίκη της με 3-0 επί του ΠΑΣ Γιάννενα, ενώ η Λάρισα επιβλήθηκε 4-2 του Πανετολικού. Σήμερα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Κέρκυρα στις 7.30 για την ολοκλήρωση της 27ης αγωνιστικής.